speech. Τελικά το πήρε το κορίτσι. Ο Ηλίας Κόζας φόρεσε το καρό του, το κοστούμι και το πουά παπιγιόν του και ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας στο πλευρό της γυναίκας της ζωής του, Χαράς. Θα σε αποκαταστήσει το κορίτσι σου. Κανονικά, έτσι με τη βούλα. Η νύφη έφτασε φορώντας ένα ασύμετρο νυφικό με ουρά, πέπλο στα μαλλιά της και ψιλοτάκουνα χρυσά πέδιλα, συνοδευόμενη από τους γονείς της. Όταν συναντήθηκαν με τον Ηλία, αντάλλαξαν ένα φιλί. Και ο γάμος ξεκίνησε. Αναγωνίζεται η δούλη του Θεού, κυρία Χαρά, τον δούλο του Θεού, Ηλία. Κύριε ο Θεός ημών, δόξη και τιμή, στεφάνωσον αυτού. Κατά τη διάρκεια του μυστηρίου, ο ένας κρατούσε σφιχτά το χέρι του άλλου. Ωστόσο, το ρύζι οι καλεσμένοι το έριξαν όταν τελείωσε ο γάμος στην αυλή της εκκλησίας. Να ζήσετε, να είστε δυστυχισμένοι. Ο άνδρας θα λέξει καλά, πιο άνετος είναι. Ο άνδρας μου είναι και τον μέσο, εγώ ψυχολόγος. Μετά το γάμο ήρθε η ώρα για το παραδοσιακό γλέντι. Αφού χόρεψαν Ηλίας και Χαρά το αγαπημένο τους blues. Έκοψαν την τούρτε από τον ήχο του Καζαμπλάνκα. Και φυσικά από έναν ελληνικό γάμο δεν θα έλειπαν και οι παραδοσιακοί χοροί. Πολλές στροφές και φιγούρες. Από το μυστήριο έλειπε ένα αγαπημένο πρόσωπο του Ηλία και της Χαράς που δεν είναι άλλος από τον Αγάθωνα Ιακωβίδη. Αυτό που αξίζει να αποκαλύψουμε ωστόσο είναι το νέο τραγούδι του Αγάθωνα για τους παντρεμένους. Προειδοποίηση για τον Ηλία, η σύμπτωση.